Λοιπόν, σήμερα θα μιλήσω για ένα από τα πιο ιδιαίτερα συγκροτήματα που υπάρχουν στο χώρο του metal, το οποίο μάλιστα συγκρότημα θεωρείται από πάρα πολλούς ως ένα ιδιαίτερο occult συγκρότημα με ιδιαίτερο κοινό. Για κάποιους μάλιστα θεωρείται ότι είναι και το πιο βαρύ συγκρότημα σε όλη την ιστορία του metal, αν και αυτός είναι μεγάλος λόγος. Και φυσικά ο λόγος πρόκειται για τους Βρετανούς Άγγλους Electric Wizard. Οι Electric Wizard πραγματικά κυμαίνονται σε έναν ήχο ανάμεσα στο Doom, ανάμεσα στο Stoner και ανάμεσα στο Sludge. Αν και νομίζω ότι βασικά ο κοινός τους περισσότερο άξονας είναι γύρω από το Doom. Ένα Doom το οποίο, όπως είπαμε, άλλες φορές στονερίζει, άλλες φορές σλατζάρει. Αυτό όσον αφορά τον ήχο τους, ο οποίος είναι πάρα πολύ βαρύς, όντως πάρα πολύ, θα έλεγα, βρώμικος. Από την άλλη πλευρά, από την πλευρά της θεματολογίας, η θεματολογία τους είναι occult, έχει σχέση με occult rock, έχει σχέση φυσικά με ναρκωτικά και cannabis, έχει σχέση με horror movies, B βασικά movies περισσότερο, έχει σχέση επίσης με σαδομασοχιστικά και νεκροφιλικά διάφορα στοιχεία. Μιλάμε λοιπόν για ένα πολύ ιδιαίτερο συγκρότημα, το οποίο ξεκίνησε βασικά με το όνομα Electric Wizard το 1993 από το Dorset της Αγγλίας. Παρ' όλα αυτά, ο ηγέτης του συγκροτήματος, που είναι φυσικά και ο τραγουδιστής και ο βασικός κιθαρίστας, μιλάω για τον Josh Oborn, βασικά είχε κάποια άλλα συγκροτήματα πριν τους Electric Wizard, είχε τους, για παράδειγμα, τους Lord of Putrefaction, αν το διαβάζω σωστά, από την εποχή του 1988 μέχρι το 1991. Μετά είχε φτιάξει τους The Grief Eternal από το 1991 μέχρι το 1992, μετά τους Eternal από το 1992 μέχρι το 1993, και μέσα από τις τάξεις αυτών των δύο συγκροτημάτων έφτιαξε το 1993 τους Electric Wizard, με τους οποίους είχε βγάλει μέχρι τώρα 9 studio albums και βασικά 4 EPs και διάφορα άλλα singles, και επιπλέον έχει κάνει split με τους επίσης κολλητούς τους Βρετανούς στοουνεράδες Orange Goblin, που βέβαια τότε λεγόντουσαν, είχαν το όνομα Our Haunted Kingdom. Λοιπόν, γενικά το όνομα του συγκροτήματος προέρχεται από δύο τραγούδια, των Black Sabbath, από το τραγούδι Electric Funeral και από το τραγούδι The Wizard, και μαζί Electric Wizard. Φυσικά ως Doom συγκρότημα που σέβεται τον εαυτό του, έχουν πάρα πολλά στοιχεία από Black Sabbath. Αλλά όχι μόνο, επειδή ακριβώς οι Wizard, οι Electric Wizard το πάνε σε κάτι πολύ πιο βαρύ. Μάλιστα υπάρχει, κατά καιρούς βρίσκω ανθρώπους που τους θεωρούν περισσότερο Stoner, άλλους που τους βρίσκουν περισσότερο Doom. Εγώ θεωρώ ότι περισσότερο θα τους έλεγα Doom, με Stoner χαρακτήρα και με Sludge επίσης στοιχεία. Σήμερα θα αναλύσω βασικά τα studio album τους από Worst to Best. Okay, και πάλι είναι από τα συγκροτήματα τα οποία, επειδή ακριβώς είναι αρκετά κοντά στην καρδιά μου, δεν μπορώ να πω ότι έχουν πραγματικά κακό worst album. Παρ' όλα αυτά, από τα λιγότερο αγαπημένα στα περισσότερο αγαπημένα. Συν το θέμα επιπλέον ότι δεν θα αναφερθώ στα EPs, και έτσι δεν θα αναφερθώ επίσης και στο ιδιαίτερο EP τους που λέγεται Legalize Drugs and Murder. Okay. Θα αναφερθώ βασικά στα studio album τους. Να πω εδώ πέρα ότι φάσεις του συγκροτήματος. Η φάση του συγκροτήματος είναι η πρώτη, έχουμε την πρώτη φάση του συγκροτήματος που ξεκινάει, όπως είπα, το 1993, βγάζει το πρώτο άλμπουμ το 1994, μέχρι και το τέταρτο τους άλμπουμ του 2002 είναι η πρώτη φάση του συγκροτήματος, που τότε ήταν βασικά τα τρία μέλη του, μέσα στο συγκρότημα, ο ίδιος ο Auburn φυσικά, αλλά μαζί με τον Tim Buckshaw,
που ήταν τότε ο μπασίστας και ήταν και ας πούμε ο δεύτερος αρχηγός του συγκροτήματος, πλάκανε μαζί τα τραγούδια, και ο Mark Greening που ήταν τότε ο drummer, και αυτό, όπως είπα, αυτό το στυλ έμεινε μέχρι και το 2003, μετά το άλμπουμ Let Us Pray, μετά το τέταρτο τους άλμπουμ, μέχρι ένα χρόνο και μετά. Αυτή είναι και η πρώτη φάση του συγκροτήματος. Μετά ξεκινάει η δεύτερη φάση του συγκροτήματος, στην οποία βασικό μέλος, καινούριο μέλος που ανανέωσε το συγκρότημα, ήταν η κιθαρίστρια Lisa Buckingham, η οποία μάλιστα γράφει επίσης τραγούδια μαζί με τον Auburn σήμερα και αντικατέστησε ως ένα σημείο τον Buckshow στο θέμα του γραψίματος των τραγουδιών μαζί με τον Auburn. Αλλά εκτός από την Liz, έχουμε ένα, και τότε από αυτό το θέμα και μετέπειτα οι Electric Wizard έχουν δύο κιθαρίστες. Αλλά εκτός από την κιθαρίστρια την Liz, από εκεί και μετά έχουμε διάφορες αναλλαγές στη θέση του μπασίστα και του drummer στους Electric Wizard. Για παράδειγμα, είχαμε στην αρχή τότε από το 2003 μέχρι το 2006 τον drummer Greaves, ο οποίος φεύγει το 2006, στη θέση του έχει το Sun Rotter, okay. Επιπλέον προς τον μπασίστα παίρνουν τον Rob Al-Issa, ο οποίος μένει μέχρι το 2008. Το 2008 έχετε άλλους μπασίστας, έχετε σίγουρα άλλους, ναι, μπασίστας, ο Τας Ντανάζογλου, ελληνικής καταγωγής. Μετέπειτα έχουμε το line-up του 2012, που αποτελείται από τους Glenn, εκτός από την Liz και φυσικά από τον Auburn, έχουμε τον Glenn Charman σαν μπασίστα, και τον Simon Poole σαν drummer, ο οποίος Charman φεύγει, μένει μέχρι το 2014, και τότε έρχεται για μια περίοδο 4 χρόνων, το 2014 μέχρι το 2018, ο Clayton Burgess, Αμερικάνος, ο ηγέτης ενός άλλου επίσης ιδιαίτερου συγκροτήματος που θεωρείται από τα πνευματικά παιδιά των Electric Wizard, και μιλάμε για τους Satan's Satyr, okay? Satyrs. Ο Clayton Burgess είναι ο αρχηγός, ήταν τουλάχιστον ο αρχηγός, ο μπασίστας και ο αρχηγός των Satan's Satyrs, με τους οποίους είχε βγάλει 4 άλμπουμς και είχαν περιοδεύσει μαζί με τους Electric Wizard, 4 ή 5 άλμπουμς, okay? Πάντως, δυστυχώς άφησε τους Electric Wizard για να γυρίσει στο συγκρότημά του για να το σώσει, αλλά δεν τα κατάφερε, γιατί το 2018 οι Satan's Satyrs διαλύονται τελώς, ακριβώς μόλις έχουν βγάλει και το 4ο ή 5ο τους άλμπουμ. Παρεμπιπτόντως, εδώ πέρα θα φέρω εδώ πέρα το δεύτερο τους αγαπημένο για μένα άλμπουμ των Satan's Satyrs, Die Screaming. Okay. Κάποιοι θεωρούν ίσως τον ντεμπούτο ως το καλύτερο, αλλά εγώ θεωρώ αυτό το δεύτερο ως το καλύτερο. Μου αρέσουν ιδιαίτερα τα φωνητικά σε αυτό, στο πρώτο τους άλμπουμ, Satan's Satyrs ακούγονταν πολύ περισσότερο σαν Electric Wizard. Σε αυτό έχουν αυτά ιδιαίτερα φωνητικά, τα οποία άλλους τους ξενίζουν, εμένα όμως μου αρέσουν πολύ πιο ιδιαίτερα. Και όποιος σου αρέσει, σε όποιον του αρέσουν Electric Wizard, του αρέσει αυτό το στυλ του Doom με Sludge και Stoner, ας πάει να ψάξει τους Satan's Satyrs. Λοιπόν, okay. Και τώρα πάμε λοιπόν να αναφερθούμε, επομένως μπορούμε να μιλήσουμε για δύο περίοδους στους Electric Wizard, μέχρι και το 2003, μέχρι και το Let Us Pray, και μετά η καινούργια περίοδος που ξεκινάει από το 5ο τους άλμπουμ και μετέπειτα, όπου αρχίζουν μετά πια, όπως είπα, από το άλμπουμ We Live και μετά ξεκινάνε οι ανακατατάξεις στο συγκρότημα, αλλά βασικά από εκείνη τη στιγμή και μετέπειτα δύο είναι τα βασικά μέλη του συγκροτήματος, ο αρχηγός ο Jas Auburn και η Liza Buckingham. Okay. Ξεκινάμε. Ένατη θέση για εμένα έρχεται ίσως το πιο μικρό σε διάρκεια άλμπουμ τον Electric Wizard, που είναι και το τελευταίο τους μέχρι τώρα ένατο τους άλμπουμ του 2017, Wizard Bloody Wizard. Και μάλιστα φυσικά παίζουν και αυτό το λογοπαίχνιο του Sabbath Bloody Sabbath, τον Black Sabbath. Εκτός βέβαια από το εξώφυλλο, το οποίο είναι και λίγο, εντάξει, φετισχιτιστικό, εντάξει, σεξιστικό, στο στυλ των Electric Wizard, αμήν τι άλλο, okay.
γενικά το άλμπουμ αυτό δεν, πώς να πω, είναι πάρα πολύ, θα λέγαμε, ελαφρύ ως ένα σημείο για τον ήχο τους, πάρα πολύ σύντομο για τον ήχο τους, λιγότερο χαοτικό για τον ήχο τους. Και άφησε πολλούς οπαδούς με μία, θα έλεγα, με μία έλλειψη. Okay? Μία έλλειψη ότι ακριβώς λες ότι, παιδιά, αυτό δεν είναι ακριβώς που θα μπορούσατε να πετύχετε και γι' αυτό το βάζω σε αυτή την θέση. Δεν είναι άσχημο άλμπο, αλλά 8η θέση. 8η θέση θα έρθει το ντεμπούτο τους άλμπουμ του 1994, ένα χρόνο μετά που έχουν φτιαχτεί, έχουν πάρει το όνομα Electric Wizard. Μιλάμε για την πρώτη φάση του συγκροτήματος, τούτο από τότε ήταν και τριό, το πρώτο τριό του συγκροτήματος. Λοιπόν, μιλάμε για το ντεμπούτο ομώνυμο άλμπουμ Electric Wizard, που όπως είπα βγήκε το 1994, με ένα εξώφυλλο, το οποίο είναι από τον ίδιο καλλιτέχνη που έχει καλλιτεχνήσει και πολλά από τα άλμπουμ στον Cathedral, άλλων μεγάλων Βρετανών Doomsters. Μάλιστα, τότε είχε βγει και από την Rise Above, μπράβο, ναι, του Lee Dorian από τους Cathedral. Σε αυτό το άλμπουμ, το οποίο είναι πολύ καλό άλμπουμ για το στυλ του, εδώ οι Electric Wizard παίζουν ένα περισσότερο, θα λέγαμε, κλασικότερο, θα λέγαμε, Doom. Okay? Και εδώ υπάρχουν τα sludge στοιχεία από πίσω, και εδώ υπάρχουν οι stone αναφορές από πίσω, δεν είναι ότι άλλαξαν τον ήχο τους, αλλά είναι περισσότερο σε πιο κλασικές Doom δομές. Okay. Καλότσικο άλμπουμ και πολύ καλό επίσης για ντεμπούτο. Τώρα, 7η θέση είναι άλμπουμ το οποίο δεν είναι καθόλου κακό, αλλά έρχεται σε αυτή τη θέση εξαιτίας των άλμπουμ που θα έρθουμε μετέπειτα. Μιλάμε για το 8ο τους άλμπουμ του 2014, το Time to Die. Okay, Time to Die, και μάλιστα είναι και το μόνο άλμπουμ, το μόνο, όχι, μπορεί να είναι και όχι, δεν είναι το μόνο, είναι το πρώτο. Είναι το πρώτο άλμπουμ στο οποίο ο Clayton Burgess παίζει, τον Satan's Satyrs παίζει εδώ πέρα, το μπάσο σε αυτό το άλμπουμ, και εδώ πέρα έχουν ξαναγυρίσει να γίνουν πάλι τριό. Η Electric Wizard με τον, όπως είπα, με τον Auburn, τον Burgers και την Liz. Οκ, καλούτσικο και πολύ καλό άλμπουμ για το στυλ των Electric Wizard. Τώρα, 6η θέση, ένα άλμπουμ το οποίο επίσης είναι αρκετά αγαπητό στους οπαδούς. Μιλάω για το 6ο τους άλμπουμ του 2007. Το Witch Cult Today. Okay, το Witch Cult Today, το οποίο επίσης θεωρείται αρκετά κλασικό στον ήχο των Wizard, των Electric Wizard. Και τώρα από εδώ και στο εξής θα υπάρξουν ίσως κάποιες μικροδιαφωνίες. Στην πέμπτη θέση, και εδώ πέρα θα μου πούνε κάποιοι γιατί δεν έβαλε το Witch Cult Today, το Time to Die, στην πέμπτη θέση, παρόλα αυτά στην πέμπτη θέση θα βάλω ένα άλμπουμ το οποίο συνήθως είναι και ένα από τα άλμπουμ στα οποία τα θαύουν πάρα πολύ οπαδοί. Δηλαδή είναι το άλμπουμ που κυρίως στάβεται από τους οπαδούς του συγκροτήματος, αλλά κατά τη δική μου γνώμη είναι ένα πάρα πολύ καλό άλμπουμ. Μιλάμε για το τέταρτο τους άλμπουμ του 2002, το Let Us Pray, και φυσικά εδώ πέρα παίζουν αυτό το λογοπαίγνιο, όχι Pray, προσευχή με το A, αλλά με το E. Pray, και ένα από το θέμα του αρπακτικού που τρώει το θύραμά του. Λοιπόν, αυτό το συγκεκριμένο λοιπόν άλμπουμ, το οποίο μάλιστα είναι και το τελευταίο άλμπουμ που κλείνει την πρώτη περίοδο του συγκροτήματος, το πρώτο power trio του συγκροτήματος, μετά ακριβώς από αυτό το άλμπουμ ξεκινάνε τα προβλήματα, τα μεγάλα που θα τους φέρουν στα πρόθυρα της διάλυσης. Σε αυτό όμως το άλμπουμ πραγματικά ακούω ένα πάρα πολύ ωραίο doom metal άλμπουμ. Εδώ ίσως τα sludge στοιχεία είναι λίγο λιγότερα. Εμένα πάντως μου αρέσει πάρα πολύ, αν και για πολλούς, ίσως επειδή ακριβώς αυτός ο βρώμικος σλατζοειδής ήχος των Wizard έχει λίγο υποχωρήσει και πάρα πολύ δεν τους αρέσει. Πόσο μάλλον όταν ήρθε μετά από
τις κλασικές τους αλμπουμάρες Dope Throne και Karma My Fanatics. Παρ' όλα αυτά, εγώ το βάζω σε αυτήν εδώ την θέση, την πέμπτη θέση. Και τώρα στην επόμενη θέση, στην τέταρτη θέση, για μένα θα έρθει επίσης ένα άλμπουμ που θα υπάρξουν πολλές διαφωνίες. Θα έρθει το τρίτο τους άλμπουμ του 2000, που βγαίνει το 2000 ακριβώς με τη νέα χιλιετία, το Top Throne. Το οποίο Top Throne, να λέμε την αλήθεια, για πάρα πολλούς οπαδούς των Wizard, των Electric Wizard, αλλά και για πάρα πολλούς εκτός των φανατικών οπαδών τους, θεωρείται ότι το καλύτερο έχουν βγάλει μέχρι και σήμερα. Δηλαδή, για πάρα πολλούς αυτό είναι το καλύτερο τους άλμπουμ. Και μάλιστα πραγματικά είναι το πιο βαρύ άλμπουμ, το πιο χαοτικό άλμπουμ. Σε αυτό ναι. Παρ' όλα αυτά, από τη δική μου πλευρά, αν και δεν ξέρω για ποιο λόγο, ίσως επειδή εδώ το χάος είναι τόσο πολύ και το βάρος των riffs είναι τόσο μεγάλο που μερικές φορές χάνεται και μια μελωδία. Η μελωδία είναι λίγο εις βάρος της μελωδίας, να το πω και έτσι. Γι' αυτό το θέμα το βάζω και εγώ σε αυτή την θέση, σε σχέση με τις τρεις αλμπουμάρες που θα έρθουν ακριβώς μετά το Top Throne, χωρίς το θεωρώ βέβαια κακό άλμπουμ. Okay. Τώρα, τρίτη θέση, έρχεται το 7ο τους άλμπουμ του 2010. Και λοιπόν, αυτό το άλμπουμ ίσως είναι και ένα από τα πιο κλασικά άλμπουμς, με την έννοια ότι ναι, δεν θεωρείται σαν το Top Throne και δεν θεωρείται σαν το Come As My Fanatics. Come My Fanatics, παρόλα αυτά, έφερε καινούριους οπαδούς στο συγκρότημα και ανάμεσά τους και εμένα. Γιατί ξεκίνησα να τους ακούω διαμέσου αυτού του διαμαντιού του 2010, όπως είπα, του λεγόμενου Black Masses. Okay. Λοιπόν, αυτή είναι και η πρώτη μου επαφή με τους Electric Wizard, το 2010. Ένα άλμπουμ το οποίο ακριβώς βρίσκεται στο μετέχμιο του προηγούμενου τους ήχου και του πιο καινούργιου τους ήχου, μετά που είχε έρθει βέβαια η Liz στο συγκρότημα. Πάρα μα πάρα πολύ καλό άλμπουμ κατά τη δική μου γνώμη. Τώρα, δεύτερη θέση. Δεύτερη θέση, το δεύτερο τους άλμπουμ του 1997, και μιλάω για το Come My Fanatics. Okay, Come My Fanatics, το οποίο το θεωρώ πολύ πιο αγαπημένο κατά δική μου γνώμη από το Top Throne. Να πω εδώ την αλήθεια ότι, παιδιά, προσέξτε, βγάζουν αυτή την αλμπουμάρα, αυτή την χαοτική εντελώς αλμπουμάρα, με sludge στοιχεία, με doom στοιχεία, με stoner στοιχεία, με τεράστια τραγούδια, πότε, το 1997, okay, πολύ μπροστά από, δηλαδή, από τον ήχο, από την εποχή τους. Και αυτό το λόγο πραγματικά είναι ένα από τα πιο ιδιαίτερα albums της δεκαετίας του 90. Και τώρα, πρώτη θέση, για εμένα, ό,τι καλύτερο έχουν βγάλει οι Electric Wizard μέχρι και σήμερα, το πιο αγαπημένο άλμπουμ για τη δική μου γνώμη, το πέμπτο τους άλμπουμ, του 2004. Και μιλάω για την αλμπουμάρα που ακούει στο όνομα We Live. Μιλάμε για το άλμπουμ το οποίο ανοίγει τη νέα εποχή. Έρχεται η Λίζα Μπάκινγχαμ στο συγκρότημα ως κιθαρίστρια και ως επίσης συνυπογράφησα των τραγουδιών μαζί με τον Auburn, και πραγματικά, πραγματικά μιλάμε για ένα άλμπουμ που σε στείνει στον τοίχο. Okay? Και αυτό ακριβώς είναι άλμπουμ που βρίσκεται, όπως και το Black Masses, έχουν στοιχεία και από τις δύο περίοδους. Παρόλα αυτά, το θεωρώ πολύ καλύτερο ακόμα και από το Black Masses. Πάρα μα πάρα πολύ ιδιαίτερο άλμπουμ, και το θεωρώ ότι καλύτερο έχουν βγάλει μέχρι τώρα και ότι το πιο αντιπροσωπευτικό. Για κάποιοι προτιμούν το Top Throne ως πιο αντιπροσωπευτικό ή το Come My Fanatics. Για εμένα, παρόλα αυτά, προτιμώ
το We Live. Έτσι λοιπόν, για τους Electric Wizard, το Ισραήλ από την Ιερουσαλήμ, stay heavy και stay metal.